Ο Ζουγανέλης, που τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, πρέπει να ήταν 100 ή σίγουρα πάνω από 110 φορές που είχαμε ακραία βομολογία. Ακραία. Εσύ θεωρείς ότι αυτό και ένα δεύτερο συστατικό, για να γελάσει κάποιος, το πιο εύκολο συστατικό είναι το πέρδεμα. Όπως είπες, πρώτα και λάγια της συγκριάς. Το χρησιμοποιείς, είναι must. Μπορεί να υπάρξει παράσταση και να πεις, ας πούμε, τις κακές λέξεις μία-δύο φορές και να σε ενοχλήσουν. Μπορεί να τις πει ο άλλος 150 και να μην σε ενοχλήσουν. Mm-hmm. Εξαρτάται πώς τοποθετούνται μέσα στο κείμενο, mm-hmm. πώς έρχονται φυσικά, αν εξυπηρετούν ή όχι. Δεν υπάρχει, στα δικά μου αυτιά υπάρχει βομολογία, υπάρχει καλή παράσταση, κακή παράσταση.